Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος θα είμαστε δεύτεροι και με πολύ μεγάλο αγώνα, καθημερινό και προσπάθεια, το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στις δεύτερες θέσεις στις επόμενες ευρωεκλογές. Θα το πω δημοσίως. Το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι θα πάρει από 18 έως 20 και μπορεί και περισσότερο στις ευρωεκλογές. Εδώ πέρα θα είμαστε. 28,3 είναι η Δημοκρατία, 12,8 το ΠΑΣΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα είναι δεύτερο. Εμείς θέλουμε να είμαστε δεύτερο κόμμα για να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ότι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ, το διπλό στόχο που έχει βάλει, που είναι να είναι δεύτερο κόμμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι στο τέλος θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε δεύτερο κόμμα. Ποιο στόχο του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές? Εγώ είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει μια ραγδαία αύξηση των ποσοστών του. Η χώρα χρειάζεται και τον αριστερά. Για τη μεγάλη και ισχυρή δημοκρατική παράταξη την επόμενη μέρα. Εάν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν και έρθετε τρίτη στις ευρωεκλογές, θα έρθουμε δεύτερη. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθουμε δεύτερη στις εκλογές. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ και το πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερος, τρίτος θα είναι. Ούτε το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο, δεύτερο θα είναι. Να σας δηλώσω τη βεβαιότητά μου ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ θα είναι το δεύτερο κόμμα. Με καθαρή διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα. Δεύτερο κόμμα, δυνατό ΠΑΣΟΚ με αυξημένα ποσοστά. Πάμε τώρα στην ουσία. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Στόχος μας λοιπόν, η δεύτερη και θέση. Και το στόχο αυτό θα το πιάσουμε και το στόχο αυτό θα το πιάσουμε και το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Και εγώ εκφράζω τη βεβαιότητα ότι το βράδυ της 9ης Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα είναι και στην δεύτερη θέση, θα έχει και σημαντική αύξηση των ποσοστών. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε πάρα πολύ τα ποσοστά μας, να είμαστε δεύτεροι. Μας δεν ενδιαφέρει να πούμε, ας πούμε, δεύτεροι και καταϊδρωμένοι. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ισχυρή αντιπολιτευτική εναλλακτική λύση. Όχι, αν είστε, λέω. Υπάρχει ένα θέμα, δεν θα υπάρχει. Θέμα. Κύριε Στρόιτερ, το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Κύριε Γανελόπουλε, θα είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Δεν θα αποτύχουμε. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο. Τρίτη, σταθερά πια, ενώ στόχος είναι να είστε δεύτεροι. Αυτό λέει ο πρόεδρος σας παντού. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Με κάθε δύναμη, με κάθε προσπάθεια για να είμαστε δεύτερο κόμμα και να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Για εκεί κοντή γιορτή, κύριε Ζαχαρέ. Νομίζω ότι όλο αυτό θα φανεί.